Η κατάσταση του ΙΓΜΕ φέτος έχει οδηγηθεί τεχνητά σε μεγαλύτερη πίεση, αφού από την αρχή του χρόνου αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα ως προς τη λειτουργία του, με την περικοπή 7 εκατομμυρίων ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό, προκαλώντας άμεσα προβλήματα ακόμη και στη μισθοδοσία του προσωπικού. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο το πρωί της Παρασκευής το Συνδικάτο Εργαζομένων του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών προχώρησε σε δηλώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ με μαζικές ομόφωνες διαδικασίες καταδίκασαν αυτή την ενέργεια της Δημπουργικής και της κυβέρνησης, διότι θεωρούν ότι είναι εγκληματικό η διάλυση ουσιαστικά ενός ερευνητικού Ινστιτούτου με τεράστια προσφορά στο παρελθόν, με προγράμματα του ΕΣΠΑ που ήταν έτοιμα να τρέξουν και που σε μια περίοδο τέτοιας κρίσης όσοι επικαλούνται τη λέξη ανάπτυξη και καταργούν το ΙΓΜΕ απλώς υποκρίνονται. Σε αυτή τη λογική φορείς όπως είναι τα άλλα ερευνητικά Ινστιτούτα, φορείς πανεπιστημιακοί, φορείς των περιφερειών που έχουμε προσφέρει το έργο μας έχουν καταγγείλει με τον ίδιο και αν θέλετε σκληρότερο από εμάς τρόπο την πιθανή διάλυση του Ινστιτούτου, καταλαβαίνοντας ότι ειδικότερα στην περιφέρεια θα στηριχθούν από έναν σύμβουλο και από έναν φορέα που θα μπορούσε να προτείνει παιδεία ανάπτυξης στην εποχή της κρίσης. Εμείς στην πρώτη παρέμβαση που κάναμε στη διοίκηση του ΙΓΜΕ τους πείσαμε ότι πρέπει να στείλουν μια ομόφωνη απόφαση προς τον Αντιπρόεδρο και τη Δημπουργική προκειμένου να ανακληθεί η απόφαση της διάλυσης του Ινστιτούτου. Προς την Υπουργό που ήταν μέχρι τώρα υπεύθυνη στο ΙΠΕΚΑ είχε γίνει το ανάλογο διάβημα και τουλάχιστον προφορικά υιοθετούσε τις απόψεις των εργαζόμενων για τη μη διάλυση του φορέα. Πρακτικά βέβαια μέσα από τη μείωση των προϋπολογισμών καταλήγαμε στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στη συρρήκνωση. Παρά τη διαχρονική αμφισβήτηση από εφήμερες συγκυριακές επιλογές της κεντρικής εξουσίας, καθώς και από άλλα οικονομικά συμφέροντα, το ΙΓΜΕ έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, τόνισε μεταξύ των άλλων ο πρόεδρος της τοπικής επιτροπής συνδικάτου του ΙΓΜΕ, κύριος Αρβανιτίδης. Επειδή είχαμε ζήσει παρόμοιες καταστάσεις και πριν από μερικά χρόνια, συγκεκριμένα το 1999-2000, που είχαν μάλλον κάποιοι στη σκέψη τους να παραμείνει το ΙΓΜΕ, να συρρυκνωθεί, αλλά οι εργαζόμενοι που θα παραμείνουν στη δουλειά να είναι αυτοί που θα είναι στο κέντρο, δηλαδή στην Αθήνα. Οι περιφερειακές μονάδες ανά την Ελλάδα, όπως είναι και η περιφερειακή μονάδα της Ξάνθης, να κλείσουν. Με τη δημιουργική απόφαση που πήρε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Πάγκαλος, έθεσε σαφές στην διοίκηση του ΙΓΜΕ ότι για να παραμείνει ζωντανό το ΙΓΜΕ πρέπει να γίνουν περικοπές του προϋπολογισμού της τάξης του 40%. Αυτό αμέσως μας φέρνει μνήμες παλιές, δηλαδή κλείσιμο των περιφερειακών μονάδων. Και αν πάρουμε ότι το προσωπικό που εργάζεται στις περιφερειακές μονάδες ανά την Ελλάδα είναι περίπου το 40% του προϋπολογισμού του ΙΓΜΕ. Αν λοιπόν συμβεί αυτό, πάει να πει ότι έχουν κάποιοι στο μυαλό τους πάλι να κλείσουν τα παραρτήματα, τις περιφερειακές μονάδες. Αυτό δεν μπορεί να ευσταθεί, είναι κάτι παράλογο. Δεν είναι δυνατόν ένας οργανισμός όπως είναι το ΙΓΜΕ, το οποίο ασχολείται με την ύπαιθρο, το οποίο ασχολείται με το βουνό και πρέπει οι εργαζόμενοι να είναι στους χώρους αυτούς, να έχει κόσμο στην Αθήνα και να μην υπάρχει κόσμο στην περιφέρεια. Ο ΙΓΜΕ έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αρκεί να σας πω ότι όλες οι ανακαλύψεις που έχουν γίνει αρχής γενομένης πριν από 50 χρόνια με τους λιγνίτες που εδώ και χρόνια λειτουργεί η ΔΕΗ, με τα φράγματα που έχουν γίνει κατά τόπους για να αρδεύεται οι ανάλογες περιοχές ή ακόμη και τα υδροελεκτρικά φράγματα είναι έργα τα οποία έχει συμβάλει το ΙΓΜΕ σε αυτό, οπότε είναι, όπως είπα και προηγουμένως, παράλογο να μην υπάρχει αυτός ο φορέας. Σε μία περίοδο που μία σειρά από κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες τίθεται σε αμφισβήτηση από την ασυδοσία της αγοράς και που η οικονομική κρίση αγγίζει όλους τους τομείς της παραγωγής, είναι προφανές ότι η ενίσχυση της έρευνας αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις της εξόδου από την κρίση, τόνισαν μεταξύ των άλλων οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ, συνεπώς και θα πρέπει να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του, η οποία δεν αφορά μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας.